Γεια σας, είμαι ο Τουρνάκης ο Νίκος, απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Θα ήθελα να πω κι εγώ κάτι για αυτό το νομοθέτημα που ψηφίσανε για τον μόνιμο ουσιαστικά δανεισμό των αρχαιοτήτων μας, ότι είναι παράνομος. Είναι παράνομος, δεν μπορείς να νομοθετήσεις τέτοια πράγματα, δεν μπορεί κάποιος να νομοθετήσει να παραδώσει ένα μέρος της ελληνικής κυριαρχίας σε κάποιον ξένο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο δανεισμός για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα είναι κατανοητός στο πλαίσιο των μουσείων για 1, 2, 3 χρόνια. Το να φεύγει μια αρχαιότητα για 50 ή 100 χρόνια, αυτό ουσιαστικά αποτελεί μια μόνιμη απώλεια και δεν ξέρεις ποτέ αν θα μπορέσει να επανέλθει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το σκεφτήκανε, τι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, τι σχέση έχουν με όλα αυτά με μυστικές συμφωνίες που διεκδικήσεων άλλων πραγμάτων, αλλά αυτό είναι παράνομο. Η παράδοση, η αρχαία μας παράδοση ανήκει στον ελληνικό λαό στην διαχρονία του. Όχι μόνο τώρα, αλλά στη διαχρονία του ελληνισμού. Και δεν ανήκει σε κανέναν προσωπικά και δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση προσωπικά. Πόσο μάλλον όταν όλα αυτά προέρχονται από μια διαφορετική παράδοση και όχι την τρέχουσα παράδοση του ελληνικού έθνους, που είναι χριστιανικό. Την εποχή εκείνη οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στους θεούς τους, στη θρησκεία τους και είναι όλα αυτά τα καλλιτεχνήματα απότοκος μιας άλλης παράδοσης που δεν ανήκει σε κανέναν παρά μόνο στη διαχρονία του ελληνικού έθνους. Είναι παράνομο αυτό και δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί ποτέ.